Γεια σας. Σήμερα θα δείξουμε εργονομικές συμβουλές για οδήγηση αυτοκινήτου. Ειδικά τώρα που φεύγετε ταξίδια για το καλοκαίρι, είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες για να μην έχετε πόνους κυρίως σε αυχένα και μέση. Αν είστε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καλύτερα είναι να κάτσετε πρώτα και μετά να βάλετε τα πόδια μέσα. Αλλιώς, μπαίνουμε κανονικά. Να είναι σε ώρα 10 και 10 ή 9 και 4 του ρολογιού όταν οδηγάμε. Καλό είναι το κάθισμα να έχει προσκέφαλο, ώστε σε τυχόν ατυχήματα να αποφύγουμε κακώσεις δίκην μας τη γύρου. Οπότε προσκέφαλο. Ρυθμίζουμε τους καθρέφτες. Από την εργονομική μας θέση, ώστε όταν πάμε να σκύψουμε να το καταλάβουμε και να διορθώσουμε τη στάση του σώματός μας. Είναι σημαντικό η κάμψη στα γόνατα της θεσίας να είναι 90 μοίρες, να φτάνουμε άνετα τα πετάλια, ρυθμίζουμε το κάθισμα, βάζουμε στη μέση μαξιλαράκια για υποστήριξη της λόρδωσης της οσφίως ή αν έχει επιλογή το κάθισμα, ενισχύουμε την περιοχή της λόρδωσης που κάνει η μέση. Πάντα ζώνη, εννοείται. Και μια τελευταία συμβουλή, αν είναι πολλές ώρες το ταξίδι, ανά 2-3 ώρες κατεβαίνουμε κάτω, περπατάμε λίγο, κάνουμε ήπιες διατάσεις για να μην εμφανίσουμε μυϊκούς πόνους. Καλά και ασφαλή ταξίδια. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή, subscribe στο κανάλι μας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.